Φρίκη και αποτροπιασμό στην ηλιά πεδιάδος. Πολίτες που ακούσαν κλάμα κουταβιών σε αγροτική περιοχή κοντά στον οικισμό βρέθηκαν μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα ενός απαγχωνισμένου σκυλιού. Το άτυχο ζώο που βρισκόταν νεκρό για μέρες στο συγκεκριμένο σημείο φαίνεται να προσπάθησε μάταια να κρατηθεί ζωντανό, παρότι κρεμασμένο από το κλαδί ενός δέντρου. Όπως φαίνεται από τις εικόνες που αντίκρισαν εθελοντές και πολίτες, πιθανότατα η πληγή που έχει αριστερά στο στήθος είναι από πυροβολισμό και τη χαριστική βολή με την οποία ο δράστη του αφαίρεσε τελικά τη ζωή. Έκπληκτοι εθελοντές και αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το άτυχο νεαρό κυνηγετικό σκυλί μόλις ενωσέ έφερε και καταχωρημένο τσίπ χωρίς να έχει δηλωθεί απολυά του από κάτοικο της περιοχής που φέρεται ως ο κατοχός του. Στο σημείο πραγματοποιήθηκε σήμερα αυτοψία από αστυνομικούς του τμήματος Χερσονήσου που περισυνέλεξαν το άτυχο σκυλί και μεταφέρθηκε για νεκροψία στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής. Ενώ περισυνελέγησαν προσεκτικά και άλλα ευρήματα τα οποία αποστέλλονται για τη λήψη αποτυπωμάτων και γενετικού υλικού που μπορούν να αποκαλύψουν την ταυτότητα του δράστη. Μετά από καταγγελία των φιλοζωικών σωματείων που ενημερώθηκαν για το τραγικό περιστατικό που φέρνει στο προσκήνιο τη βαριά σκιά τη ενεργητική και παθητική κακοποίηση ζώων στην Κρήτη, κινηθήκε η ποινική διαδικασία για τον εντοπισμό του δράστη της αποτρόπαιης δολοφονίας.